Tibetan. You know, I mean, made in China. Coco Gotha. Εγγενέλη στα ζευρό. Ήμουν παιδί να είναι μελών, παιδιά μου που δεν εφάκα. Ένα θέμα το που χρωστεί για πώς είναι αυτοκρός. Ως που μια μέρα είναι εδώ καμπάνω σε μια τάκα. Η ζωή μας σαν το ποτάμι, που κουνά παιδιά δεν σπερνά. Τα νερά μια είναι νήσι καλάμι, μια σηκώνουν το κύμα ψηλά. Πώς ένα πρόλαβα μου μια είναι. Μια λάζει έξτρα λάζει. Εσπούδασα φιλόλογος που γνώρισα τον κόπον. Τα κάμου εσύ. Και έναν παλάτι χτίσαμε με δάνεια και τόπον. Η ζωή μας σαν το ποτάμι που κουνά παιδιά δεν σπερνά. Τα νερά μια είναι νήσι καλάμι, μια σηκώνουν το κύμα ψηλά. Εγώ θέλω τον πάμπο μου, την αγαπά μου πάμπο. Σε πάρε του το φόρκατο και γίνε και το λάθος. Χαλαρά τα γέννη. Αν εσύ μου πεις ότι δεν μ' αγαπάς, εγώ θα φύγω από τη ζωή σου και δεν θα σε ξαναενοχλήσω ποτέ μα ποτέ. Μα τώρα σου αρωμιλάς. Ναι. Θέλω να με κοιτάξεις καλά με στα μάτια και να μου πεις ότι δεν μ' αγαπάς. Δεν σ' αγαπώ. Πάμπο, περίμενε. Θέλω να με κοιτάξεις καλά με στα μάτια και να μου πεις ότι δεν μ' αγαπάς. Μπορείς, εν μπορείς. Μπορώ και καλό μπορώ. Σ' αγαπώ. Φύγε από τη ζωή μου. Να φύγω από τη ζωή σου για πάντα, φτιακουρί. Τέλος πάντων, εγώ για πάντα. Τουλάχιστον τότε 20 χρόνια φύγω. Ένα γύρω, κόρη μου, και να ξεκινήσουμε τη συζήτηση του Οικογενειακού Συμβουλίου μεταξύ τάκου, συζύγου και θυγατέρας. Να σημειωθεί παρακαλώ στα πρακτικά ότι στη συνεδρίαση παρίστανται και ο Τάκος Junior, καθώς επίσης και το εικονάκι σας. Ναι, μάνα μου, εντάξει, λοιπόν, είμαστε πέντε, άρα έχουμε ένα παρτία. Τα παιδιά βέβαια θα ψηφίσουν καθώς είναι αγέννητα ακόμα. Λοιπόν, Γιώργο μου, για να μιλήσουμε για λίγο σοβαρά. Ναι. Εγώ προτείνω να ασχοληθούμε μετά του γάμου που επήγει και μετά να γρέψουμε διαμέρισμα. Σωστό. Δεν εντάξει, έτσι χάνουμε τίποτα, ψάχνουμε μάρο. Όχι, χάνουμε, Γιώργο μου. Χάνουμε πολύτιμο χρόνο, αγάπη μου. Μα μην αναβάλει για αύριο κάτι που μπορεί να κάνει σήμερα. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Και επειδή άρχισε να λειτουργεί για σάκτημα το μεσίτη, πάμε στην Αγλαντζιά. Άμα είναι στην Αγλαντζιά να σας δείξω ένα άλλο διαμέρισμα. Γιώργο μου, έλεος να έρθει η ψυχή μου. Πριν μου υποσχέθηκα να σας βοηθήσουμε και θα σας βοηθήσουμε, αγάπη μου. Αλλά προτείνω τώρα να ασχοληθούμε μετά του γάμου. Συμφωνείς? Ναι, μαμά, thank you, συμφωνώ. Τότε αναγκαστικά θα συμφωνήσω κι εγώ. Κι ψηφίζουν την πρόταση της Μάρος Τάκου να περάσουμε δηλαδή στη συζήτηση για γάμο. Μάλιστα. Εγκρίνεται με τρεις ψήφους υπέρ και δύο εποχές. Συγγνώμη κύριε διοικητά, είσαι καλά? Μια χαρά είμαι! Μια χαρά είμαι! 750 μέρες φυλακή! Διαιρέστε το δια 4! Ω Παναγιά μου! Μα κύριε διοικητά, 750 και διαιρείτε δια 4! Σοβαρά, ε! Το 800 διαιρείτε καλύτερα! Η
Λείπουν όλοι από το σπίτι και έκανα σας εγώ τους καφέδες. Πάντως συμπεθερά μου, σε ευχαριστώ πολλά για την τιμή που μας εγκανόνισες για το αποχωρητήριο. Κανένα πρόβλημα, χαρά μου που βοήθησα. Εμένα πάντως άρεσε μου πολλά την ενδοξαμένη. Πώς είναι αλλούσα, σκα. Σκα. Σιώπα ρε Ηράκλη, για να μας πεις και τίποτε άλλο όπως πάεις. Σπάσιν με. Ένα μποζίνο θέλω μες στην αυλή μου. Α, μεν καμνείς Παναήρκα με τον νου σου. Και έχω τα σχέδια μου και για την αυλή μας. Είδα σχέδια συμπεθερά. Να κάνεις πισίνα κάτω από την κλιματαρκά. Με γελά συμπεθερά. Γιατί τούτον ακριβώς είναι το σχέδιο μου. Στα βρούμα πέ μου φάκησες σου ήλιος. Πού χωρί κορί μου η πισίνα μέσα στην αυλή μας. Ηράκλη μου, να ρίξουμε το φούρνο και το γουμά. Το γουμά, έτσι πού να μην ισχούν οι ορνηθές. Έχω μια ιδέα. Θα πιάσετε πάπιες για να μην ισχούμε στην πισίνα. Κάνια δέο, πάμε να φύγουμε μοντέλο. Πάμε φράιν, πάει γιατί να σε καρφώσεις τι παίρνεις. Ωραία καλιά μου, η Σαβούλα είναι απλώς φίλη μου. Ναι, όλοι έτσι λαλούν. Καλιά, για σου ξανά να το γράφει. Ω, Μπέλα ρε, δεν μπορώ να γράψω, έτσι κάθε τάνη πένι. Σαντράκι γράφω. Κύριε Σκαλουρ, έχετε να κάνω καμιά δηλώση στην πένι. Μωρό μου αγαπώσε ρε μωρό μου, η Σαβούλα είναι τυχαία που βρέθηκε τα μέτια. Ναι, πιστέψα εσύ, εσπινή Σαβούλα, έχετε να κάνω καμιά δηλώση. Ναι, θα ήθελα να πω ότι μόλις τελειώσουν τα καλυστία που θα και θα βγω Star Κύπρος, θα πάω μήνα του μέλητο στην Πάφου μαζί με το μωρό μου. Αγώνα μια αποκλήση χωρίς να σου δάκω στη δί. Hello. Γεια σου παππού. Α, είσαι Κυπρέα και εγώ νομίζω ότι είσαι ξένη. Γιατί είναι κακό να μην Κυπρέα. Όχι, δεν με πειράζει καθόλου. Η μάμα μου έλεγε μου παπούτσι μου τον τόπο σου και ας είναι μπαλωμένο. Α, δηλαδή εγώ τώρα είμαι το παπούτσι τον μπαλωμένο. Όχι, εσύ να περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου μαζί σου. Είσαι πολύ συμπαθητικός παππού. Μα πού είναι η κυρία σου. Η κυρία μου. Μακαρίτησα εδώ και πολλά χρόνια. Και από τότε ζω μόνος μου και γυρεύω έτσι καμιά κοπέλα να αποκατασταθώ. Δυστυχώς είμαι δεσμευμένη. Κρίμα. Είσαι καμιά φίλη ελεύθερη που γυρεύει κανέναν όριμο άντρα. Λοιπόν, Πένι μου, επειδή σε μερικές μέρες παντρεύεσαι και επειδή κάθε μερικές ώρες αλλάζουν τα σχέδια του γάμου, μπορείς να μας ενημερώσεις, σε παρακαλώ, μέχρι πού βρίσκεται ο γάμος του αιώνα. Μισό λεπτό, μαμά. Το γάμος του αιώνα είναι ειρωνικά που το είπες. Όχι, αγάπη μου, σοβαρά που το είπε. Γιατί δεν το πει ειρωνικά. Κοίταξε, μιλούμε για τον 20ο αιώνα. Ψηφίζω το γάμο του Κάρολ και της Νταϊάνας. Αλλά για τον 21ο δεν το συζητώ. Πάμπος και αγκουρίς και Πένι. Πάντως έχει υπόψη σου, μάμα, πως παρά τα πειράγματα σου, ο γάμος μου θα αφήσει εποχή. Θα υπάρχει και ζωντανή κάλυψη από το TV Special. Μπράβο, ευτυχώς που το είπες. Να που δωραριστώ λίγο να με φαίνω όλο. Εύκολα σκουρουμάρω. Billy Boy, αυτή η μπάλα είναι δική σου. Ποια μπάλα. Μη πες με τα νεύρα μου, ειδικά σήμερα. Μ' αρέσει να παίζω με τα νεύρα. Ωραία. Επαναλαμβάνω την ερώτηση. Αργά, αργά. Εσύ συγκεντρώσου για να απαντήσω σωστά. Εντάξει, συγκεντρώθηκα. Πάρα πολύ ωραία. Αυτή η στρογγυλή κίτρινο μπλε μπάλα που έχει πάνω διάφορα ανθρωπάκια που χοροπηδάνε, είναι δική σου? Όχι. Λοιπόν, αλλάζω λίγο την ερώτηση. Εσύ την έφερες? Ναι. Ποιος την έδωσε? Η γκόμενά μου. Το κόμενά του. Έχει και γκόμενα η αγορίνα. Αυτή το ξέρει. Πολύ θα ήθελα να τη γνωρίσω. Σαλιό. Είναι ο πρώτος άνθρωπος παππού που θέλει να γνωρίσει την γκόμενα του. Billy Boy, παιδί μου. Κανονικά, υπό κανονικές συνθήκες, υπό κάπα σίγμα δηλαδή, θα πρέπει να γελάσω με αυτά που λες. Θα είμαι, πώς το λέτε στο Κύπρο, φυρμένος από το γέλιο, αλλά είμαι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, είναι σχεδόν έτοιμος να κλάψω. Τι έγινε, κύριε Διοικητά? Αχ, στέλεχος, φεύγω οριστικά και αμετάκλητα, επιστρέφω στην πατρίδα με το ΣΕ. Φεύγω και αφήνω πίσω μου συντρίμια, slow motion και αγρίμια. Γράφε μου, ρε Σταυρούντα, πού σε πιάνει θέλει να μου κουράσει πισίνα? Οι συμπέθεροι μας ήταν και έχουν. Ο γείτονας μας ο Κιλιμίντρης χτίζει τώρα. Εμείς γιατί να μην έχουμε? Διότι δεν είμαστε εκατομμυρούχοι, κυρία Σταυρού. Έναν απόπατον επί να αγοράσω και να δουλεύω τρεις μήνες να του ξοφλήσω. Ω, μένα χωνεσαι, συμπέθερε. Και αν δεν έχεις εσύ λεφτά, έχουν οι τράπεζες. Ναι, να μου τα κάνουν δώρο.
Ένα σου κάμω δάνεια. Ναι, ρε. Να δουλεύω σου να πεθάνω για χάρη τη πισίνα. Όχι, μου λείπει. Ηράκλη μου, σε λίγου μήνε η Πέννη μα να γεννήσει. Σε λίγα χρόνια το αγκονούδι μα να ξέρει να κολυμπά. Αφέρει ο πάμπο το μωρό σπίτι μου στη γιαγιά του και θέλει το μωρό να κολυμπήσει. Τι να του πω εγώ, να πάει στην πισίνα του γείτονα. Πε, απαντρευτώ και κάμω γιο και βγάλω τον Βασίλη. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ήμουν πιλότος της Βρετανικής αεροπορίας. Σοβαρά, πρέπει να ήταν φοβερή εμπειρία. Σε μια αναποστολή οι Γερμανοί ρίξαν το αεροπλάνο μου και πέσα σε κάτι χωράφια. Και θυμάμαι ότι μια αγελάδα και έκλειφε με. Κάτι μου θυμίζει τούτη ιστορία. Μετά όμως συνελάβαμε οι Γερμανοί και τραπέτευσα εγώ και στα κολυμπώντα στην Κύπρο. Μια παρόμοια ιστορία έλεγε ο κύριος Κληρίδης στην τηλεόραση. Ο Κληρίδης έκλειψε την ιστορία της ζωής μου. Θα του κάνω μήνυση. Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, έπεσα μάπα στην Ομόνια μαζί με το Ράουφμα. Τι να σας πω, οι ιστορίες σας είναι σίγουρα διασκεδαστικές. Μια φορά ευκήκα πρώτο σκορ και κέρδισα το χρυσό παπούτσι. Το χρυσό παπούτσι, μπράβο, μπράβο. Βέβαια όμως δεν το φορώ γιατί μίτσι και μπολάβαρε το, επειδή χρυσό καταλαβαίνει. Ελπίζω να μην σε μπελάνε ο παππούς με τις ιστορίες του. Όχι ο παππούς, είναι πολύ γλύκας. Αλλά τώρα πρέπει να πηγαίνω. Να πάει στο καλό, κούκλα μου. Κάτι να μου πεις. Δεν έχει σημασία. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Παντός, να προσέχεις. Την πετσέτα σας. Τα υπόλοιπα ισχύουν όπως τα συμφωνήσαμε. Καταφθάνω με άμαξα στις Φοινικούδες Λάρνακας, επιβιβαζόμαστε όλοι σε πλοίο και κατευθυνόμαστε προς το κλεισάκι των Αγίων Αναργύρων. Ελπίζω να μαζευτούμε πολλοί κόσμος και να βουλιάξει το πλοίο. Μην ανησυχείς, μάμα, θα είναι μεγάλο πλοίο. Α. Παπά, τι χρώμα ανάλογα προτιμάς να σέρνουν την άμαξα, άσπρα ή καφέ? Φτάνει να μένει πράσινα άλογα. Παίρνει μου γιούλα τα άλλα χρώματα είναι αυτά. Λοιπόν, και ψηφίζουν να πάμε σπίτι μας να ξεκουραστούμε. Με ψήφους 3-0 ευθεία. Μα τώρα θες κυρία, πάντα κύριε Δικήτα. Αχ, S300. Το για πάντα είναι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά από ό,τι φαίνεται ναι για πάντα. Σε πότε να φύγετε κύριε Δικήτα? Από το στρατόπεδο σήμερα κιόλας, στέλεχος, ήρθα μαζί στα πράγματά μου να σας αποχαιρετήσω. Πού είναι να πάει, κύριε Δικητά? Δεν ξέρω, βρε, Billy Boy. Εξάλλου αυτά θα μου τα πούνε από το αρχηγείο. Και είναι και απόρριτα μυστικά. Μπορώ να τα μοιράζομαι με τους εθνοφρουρούς. Τώρα μεταξύ μας. Μπορεί να πάω και στον Εύρο. Στο Εύρο, αν θέλεις να του μιλήσω. Ποιο να μιλήσει, βρε? Του Εύρου. Ένα φως της μάνας μου. Παιδί μου, με συγκλονίζεις. Με συγκλονίζεις. Η αφέλειά σου με κάνει να μένω άφωνος. Εγώ μένω αστρόβολο. Έλα πέ μου τώρα συμπεθερά, σοβαρό μιλάει η Πέννη μας ότι θέλει να πάμε με το πλοίο στην εκκλησιά? Καλό, αφού είχαμε κράτηση σε πλοίο που χωρά πάνω από 500 άτομα. Λίγο περίεργη του την ιστορία, που ξανακούστηκε και ώρα έτσι πράγμα. Εγώ το βρίσκω πολύ πρωτότυπο και πολύ ρομαντικό. Ελπίζω όμως να είναι καλή η θάλασσα. Είδε μία να κατεβούμε από το πλοίο και να φακούμε κουτουλιές. Είμαι σίγουρη ότι η θάλασσα θα είναι ήρεμη σε Ελλάδα, Παναγία μου, και θα είναι πιο ρομαντικά από τον Τιτανικό. Πού το είδες το ρομαντικό στον Τιτανικό, αφού βούλιαξε? Εγώ μιλώ για την ταινία. Α, ευκαιρία τον Τιτανικό ταινία. Καλό. Θα σου τη φέρω συμπέθερα να τη δεις στο DVD. Το DVD να μου. Τώρα που το λαλείς συμπέθερα, Ηράκλη, να αγοράσουμε και εμείς ένα μου το DVD. Άντε γυναίκα να πάμε έσω πριν θυμηθείς τίποτα άλλο σήμερα και ευκάλει με φάλι με το. Και μπορεί να κάνετε την πισίνα, να βάλετε σειρά πατήρα. Εμένα να αρέσει μου πολλά να κάνω βουτσίχτες. Οκ. Τι να σας πω, βρε παιδιά μου, τι να σας πω. Παρότι με διαφορά είσαστε το πιο γελίο φυλάκιο που έχω υπηρετήσει και ειδικά της Εθνοφρουράς, ανάθεμά σας, σας αγαπάω, βρε. Ελάτε να σας χαιρετήσω, βρε. Γεια σου, S300. Στο καλό, κύριε Δίγητα. Καλώς πολύ της αγόρι μου, αν και δεν το βλέπω σύντομα.
Γεια σου, μελαχρινή μινιατούρα. Εύχομαι να ψηλώσει κάποτε, βρε αγόρι μου, και να βγάλει τη μαλλιά. Γεια σου, Billboy. Γεια σου, κύριε Δίκητα. Τώρα τι α πω, εσένα, του πει ότι κάτσε κάτω, πρέπει να ξεκουραστεί. Στέλεχο! Σε χαιρετώ. Σου εύχομαι καλή μετάθεση, παιδί μου. Και εγώ, κύριε Δίκητα. Και πόσε Ολυμπιάδε μείνανε? Πολλέ, κύριε Δίκητα. Μέτρα, ανά τέσσερα και θα δει πόσα θα πάρει σύνταξη. Λοιπόν, άντρε! Προσοχή! Σάβουλα τα μωρά πιτσαλίζουν πολύ, φορείς που φορείς το μαλλιό σου, δεν πάει και σ' αποσχολιστεί λίγο. Όχι Πάμπο, δεν θέλω να βγάλει τα μάθια του πάνω μου ο κάθε νηστικός. Του τον ούλον το ωραίο το σώμα, φυλάω το για τον εκλεκτόν της καρδούλας μου. Μάλιστα, αυτή είναι η κοπέλα με αρχές. Τυχερός εκείνος που να εμπάρει. Τούτο να στο ακούσουν κάποιοι που κλωτσούν την τύχη τους. Ή βρες το σηκώσεις το πριν το σηκώσουν άλλοι, Πάμπο. Δεν μ' αρέσκουν τα σιγά, προκαλούμε ευκυλιορίτα. Σπίτι μου, σπιτάκι μου και φτωχοκαλυβάκι μου. Φτωχοκαλυβάκι σου, αγαπή μου. Όχι και φτωχοκαλυβάκι, ρε Μάρο. Ξέρεις πολλά καλυβάκια με πισίνα. Τελικά, είναι πολλά κουραστικό πράγμα να ψάχνεις για διαμέρισμα. Είναι κουραστικό, αγάπη μου. Είναι για να καταλάβεις τι τραβά ο βάσος σου που είναι εκτίμα το μεζίτης. Να κάτσεις να ξεκουραστήσεις, Γιώργο μου, διότι σε λίγο θα έχουμε ξένους. Ξένους, ποιους ξένους? Είναι αυτή ο Πασατέμπος, ο υπολοχαγός, και η γειτόνισσα μας η Χριστίνα. Πώς και έτσι? Καλέσαμε τα πλάσματα να έρθουν να πιούμε έναν καφέ και ό,τι ήθελε προκύψει. Κυρία Μαριάρθη, μου τα λες λίγο περίεργα. Έφεξα να είπαμε το αγάπη μου, είναι και οι δύο ελεύθεροι. Γιατί να μην τους φέρουμε κοντά, μπορεί κάτι να γίνει. Ναι, αλλά ξαναφέραμε τους και δεν προκύψε τίποτα. Ναι, μα τούν τα πράγματα έντζεν έτσι. Θέλω ψήσιμο. Ωραία. Έρχεται το πρώτο μπουλάκι. Εγώ πάω στην κουζίνα να ετοιμάσω τα ποτά, πήγαινε να ανοίξει. Μάλιστα. Κύριε Καραμανόλης! Φιλτάτη μου, παίρνει, τι μου κάνετε! Κάτσε. Αγαπητή οικογένεια Τάκου, ήρθα να σας αποχαιρετήσω. Να μας αποχαιρετήσει, πού? Ναι. Πήρα μετάθεση, επιστρέφω στη μητέρα πατρίδα. Μα πότε? Μάλλον αύριο, δεν ξέρω ακόμη πού θα πάω. Θα μου το πούνε από το αρχηγείο. Αποχαιρέτησα τους άντρες μου και ήρθα να αποχαιρετήσω και εσάς. Και να φέρω και ένα δώρο για το γάμο των παιδιών. Ω, πολύ ευγενικό εκ μέρους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στα δικά σας. Τώρα. Τι μου το έπαιρτο. Πες μου, θα κάτσεις να περιμένεις τη Μάρο, την Τότα, τον πεθερό μου, πώς, θα τους χαιρετήσεις? Κύριε Τάκο μου, ο χρόνος μου είναι ελάχιστος, διότι έχω κλείσει και μια τελευταία συνάντηση με το πρόσωπο τώρα και καταλαβαίνετε. Λοιπόν. Είσαι αηγίνητο. Στο επανειδήν. Στο επανειδήν, αλλά θέλω να ξέρεις, καλέ μου κύριε Καρμανόλη, αγαπημένα μου κύριε Δίκητα, ότι όποτε έρθεις σε αυτόν τον τόπο, έχεις φίλους. Με συγκινείτε, κύριε Τάκο μου. Θέλω να σας πω ότι αν και δεν πολεμήσαμε μαζί, εγώ σας θεωρώ συμπολεμιστή. Πάντα στη χαιρετούρα είναι χάναμε. Πάντα. Στον καλό κύριε Τάκο μου. Σας ευχαριστώ για όλα. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε για όλα. Εμείς. Μα πού είναι ο Καραμανόλης? Είσαι βουρίστρα, για μένα. Βουρίστρα. Βουρίστρα. Βουρίστρα, μάνα μου. Βουρίστρα ψηλά, λεπτά, ξαφά, ξενόγλωσσα. Είδες τον έφερε σου εδώ, ρε. Ναι. Τώρα είναι αργά. Σαν άνθρωπο βρεθήκαμε. Τώρα είναι αργά. Να χαθούμε, βιαστήκαμε. Τώρα είναι αργά. Η αγάπη που ζήσαμε. Γιαγιά. Μόλις έφυγε ο Καραμανόλης στο σπίτι μας. Μα σοβαρά, γιατί δεν είστε να μου πει ένα γεια? Αν ήξερε ο γιαγιά, έφυγε τον πολλά νοστατωμένος. Νομίζω ότι ήταν έτοιμος να κλάψει. Μα ο Καραμανόλης αποκλείεται. Είναι ο τελευταίος άνθρωπος στον κόσμο που πιστεύω ότι μπορεί να κλάψει. Κι όμως γιαγιά, κάποτε αυτοί που το παίζουν σκληροί μπορεί να είναι οι πιο ευαίσθητοι. Έχεις δίκιο, αγάπη μου. Ενώ εκείνοι που το παίζουν ευαίσθητοι, όπως ο παππούς σου παραδείγματος χάρη, αποδειχτήκαν οι πιο ανέσθητοι. Πάει μετάθεση, αλλά κλαίει ένας στρατιωτικός που πάει μετάθεση? Όχι, αγάπη μου. Όταν πάει μετάθεση δεν κλαίει.
Όμως όταν ένας άντρας χάσει τον έρωτα της ζωής του, μπορεί να κλάψει. Αχ, ρε Βουλγάρα, τσέκαμε στον άνθρωπο να παραμιλά. Βάδιζω και παραμιλώ. Μ' αυτή τη συμφορά μου. Πλούτσα, πλούτσα, πλάτσα. Πάντως εσείς ιδιώσαστε ωραίο ζευγάρι. Πέντουτα κύριε Νικόλα, πέντουτα. Λαλό σου τα ρε μπαμπο. Είπα που ελιάνε το φως του με μου. Η κοπέλα είναι αφράτη, ασπρούλα, εσούσε μου ζουρός, τούτον είναι ωραία αντίθεση. Πέντουτα κύριε Νικόλα μου, πέντουτα. Λαλό σου τα ρε μπαμπο, α. Μα που επέψασαι εξαρτημένος. Ρε μπαμπο, εξέχασες, ενήρθαμε μαζί ρε. Βλέπεις τον τζιντοδούριον ύπονα. Έτσι έπαιζε η τρία. Με έναν τέτοιον δούριον ύπον θα παίζει και εσύ η μπάμπο. Τσάω. Είπα μας τα ούλα σήμερα. Ποιος είναι ο δούριος ύπονας. Ποιος ήταν αγάπη μου? Ο Καραμανόλης αγάπη μου, ήρθε να μας χαιρετήσει. Συγκινήθηκα ρε Μαρο, φεύγει. Βέβαια, αγάπη μου, συνδεθήκαμε με τον άνθρωπο. Ήταν διοικητής του Μάικ 2 χρόνια στο στρατό. Ερωτευμένος με την Ευελίνα. Ναι, εντάξει, ελά, λίγα τα φαζανιά, αλλά είδα. Ωραίο τύπο. Αυτά έχει η ζωή του στρατιωτικού. Είναι και οι μεταθέσεις μέσα στο πρόγραμμα. Βέβαια, πιστεύω ότι ήταν στοιχείο τη Ευελίνα. Ήταν περιλαμμένο πάνω τη. Σίγουρα, νομίζω ότι ο Γιώργη. Έπρεπε, ρε παιδί μου, να του φερθεί έτσι. Να το μετανιώσει, αλλά θα είναι αργά. Ήταν τερκαστό ζευγάρι. Θα μπορούσε να ήταν τερκαστό ζευγάρι. Εγώ νομίζω ότι στην περίπτωση αυτών των δύο αποτύχαμε ως προξενήτρες. Αλλά ελπίζω να πάμε πολλά καλύτερα στην περίπτωση Μπασατέμπου Χριστίνας. Πέρκι, τα λού μου προξενήτρα. Δεν τα πεις κάτι. Τι να πω. Τα λόγια είναι περιτά. Την ώρα που χωρίζουμε. Τα λόγια είναι περιτά. Την ώρα που χωρίζουμε. Η δύναμη της αγάπης Πέννη μου είναι τεράστια. Αλλά μόνο όταν είναι μηδέ. Διότι όταν είναι μονόπλευρη δεν έχει καμία απολύτως αξία. Έχεις δίκιο γιαγιά. Και εγώ ακριβώς αυτό νιώθω αυτή τη στιγμή. Ότι βρήκα τον άνθρωπο με τον οποίο μας ενώνει μια απεριόριστη αγάπη. Θα ήταν κρίμα να μην προσπαθήσω να κρατήσει για πάντα. Σου εύχομαι αγάπη μου να κρατήσει για πάντα. Πράγμα δύσκολο δηλαδή, αλλά όχι ακατόρθωτο. Γιαγιά, πέ μου εσύ που είδες πολλά. Πιστεύεις στο θεσμό της? Μόνο πράγμα που συμφωνώ με τον παπά σου. Γιαγιά, πέ μου, μετάνιωσες καμιά φορά που επαντρεύτηκες τον παππού μου? Κάθε μέρα. Αλλά είναι αργά να το χωρίσω. Αστιεύκωση αγάπη μου. Επέρασα πολλά ωραίες στιγμές με τον κατάπελό μου που δεν θα μετανιώσω έστω και ζήσω 100 χρόνια. Μου έντε μου λαλό 1000% κοντεύκοντα. Ω Μαριάρθη μου, κατέφτασε το πρώτο πουλάκι. Πάρα ανοίξει. Ω, καλώς τους, καλώς τους. Μα τι σύμπτωση, με τον κύριο Νάνον φτάσαμε στο κάγκελο του σπιτιού σας ακριβώς την ίδια ώρα. Όχι, δεν είναι συμπτώσεις αυτές, κυρία Διασπινής Χριστίνα. Δεν είναι συμπτώσεις. Τι λέτε, κύριε Πασατέμπο? Τι να σας πω, Τίποτε μην πεις. Άσε, θα τα πω εγώ όλα. Όλα. Να καθίστε, μη στέκεστε. Για να μου το καθίστε. Τώρα που κάτσετε για δίπλα-δίπλα, ήταν από το ψέμα, είσαστε την πολύ ταιριαστό ζευγάρι. Άντε κύριε Γιώργο, κάμε με το κοκκινίζω. Τι θα βάλετε? Εγώ κάτι δροσιστικό. Ένα δροσιστικό. Σε τίποτε πασατέμπο. Και έναν αλμύρο. Όταν μου είπες ότι πήρες μετά της, δεν σε πίστεψα. Και γιατί δεν το πίστεψες? Νόμιζα πως θέλεις να δεις την αντίδρασή μου. Ευελίνα, τα ψέματα τελειώσανε. Κι εγώ όσο κι αν πονώ μέσα μου, πιστεύω ότι αυτό ίσως να ήταν το καλύτερο και για τους δυο μας. Δηλαδή? Να, δεν αντεχάλω να είμαι κοντά σου και να μη σε έχω. Δεν αντεχάλω την απόρριψη. Μα δεν σε απέρριψα, απλά ήθελα λίγο χρόνο. Πώς βρε Βερίνα μου, πώς βρε Βερίνα μου, με απέρριψες.
Μα πέρυψες. Ξάλλου η ζωή είναι σύντομη, όπως λέει και ο αρχαίος ημών πρόγονος φιλόσοφος Θαλής ο Μιλήσιος. Ή ο Δημόκριτος. Δεν έχει σημασία. Και εγώ περίμενα τόσο καιρό. Αλλά εις μάτιν, μάταια. Είμαι πολύ συγκινημένη. Δυσκολεύομαι να μιλήσω. Μη μιλάς. Μη γελάς. Άφησέ με μόνο να σε αγναντεύω. Τα μάτια μου, στα μάτια σου και τα στροπάνω, Θεέ μου. Αχ, να μην τέλειωνε ποτέ η ώρα του. Μου λες, γιαγιά μου, θα ανέβω σε μία ανάμαξα μου, θα τις ένουν δύο όμορφα άλογα. Τι χρώμα θα έχουν τα άλογα? Ένα που φάζεις ακόμα, αλλά ο παπάς μου είπε μου να μην είναι πράσινα άλογα. Στες λαφαζανιές, τον τάκο δεν τον πιάνει κανένα. Μετά θα περπατήσω με τον ηθικό μου πάνω στην αποβάθρα και θα φτάσω στη μαρίνα της Λάρνακας για να επιβιβαστώ στο πλοίο. Γεια σας, κορούδες. Ω, καλά στο μωρό μου. Πώς ήταν η Αγία Νάπα? Ου, ας τα είχαμε περιπέτει, εντάλλω σου τα είστε. Πάμπο φιακουρέ, είσαι έτοιμος για τη μεγάλη στιγμή της ζωής? Πανέτοιμος, μισθότα. Συνειδητοποιείς ότι παίρνεις την πιο περιζήτητη νύφη της Λευκωσίας? Μα μόνο της Λευκωσίας, της Ευρώπης ολόκληρη. Α, εγώ θα έλεγα του πλανήτη Γη. Ναι, σιγά να μην είναι και του Γαλαξία. Ο Γαλαξίας είναι πιο μεγάλος που τη Γη, ναι. Πώς αισθάνεστε τώρα που ετοιμάζεστε να παντρέψετε? Εγώ επειδή ξέρω ότι είναι και το πρώτο παιδί που παντρεύουμε, νιώθω πάρα πολύ ασυχισμένη. Είναι ωραίο πράγμα ο γάμος, κύριε Παχατέμπο, έτσι? Μα πού θέλετε να ξέρω, έτσι μου παντρεμένος καμιά φορά. Εγώ πάντως πιστεύω πάρα πολύ στο θεσμό του γάμου, ασχέτως εάν ατύχησα στον πρώτο μου. Μα δεν έχει σημασία αυτό. Το θέμα είναι να προσπαθήσει. Κάποτε θα το πετύχει. Έτσι. Η Τάκα μου θέλει να πει ότι άμα ψάχνουμε τον σωστό άνθρωπο, να τον έβρω. Δεν ξέρω πάντως πώς τα καταφέρνω. Πάω και γνωρίζω κάτι τύπους. Για παράδειγμα, ο πρώην μου είχε σαν χόμπι να πυροβολεί τους κάτους με το αεροβόλο. Μα σοβαρό μιλάτε? Τα αρέσκει μου, σημαίνει πολλά το πράγμα. Ξέχασα, πρέπει να πάω να τελειώσω την κάτα μου. Να σας πω επίσης ότι είμαι πολύ φιλόζωη. Μα είπα τίποτε λάθος? Είπες και τίποτε σωστό. Για να πας ατέμπο. Όχι, εντά πολύ τραβάει τώρα. Θα έρχεσαι στην Κύπρο να μας βλέπεις? Σου κρύβω ότι δεν πρόκειται να ξανάρθω. Θα αφήσω την απόσταση ανάμεσά μας να λειτουργήσει ως φάρμακο. Ώστε φεύγεις για τα καλά, ε. Ναι. Μάζεψα τα πράγματά μου από το στρατόπεδο, αποχαιρέτησα τους άντρες μου. Αποχαιρέτησα και τους τάκους, τους πήγα μάλιστα και ένα έτσι βόρο για το γάμο των παιδιών. Μην κλαις. Θα κλάψω εγώ και για τους δυο μας. Νιώθω πολύ περίεργα. Δεν ένιωσα ποτέ έτσι στη ζωή μου. Ευελίνα, να ξέρεις ότι εγώ, παρόλο το γέλιο δηλαδή και την κοροϊδία εις βάρος μου, εγώ σ' αγαπώ πραγματικά. Αυτό θέλω να το θυμάσαι. Γιώργο, όμως πρόξε μου το ποδά. Τώρα άφησε το πατέρα. Ποδά, το πατέρα, άφησε το, σε παρακαλώ, αρκετά με θύμωσες. Να τρώει, γιατί μου φωνάζεις, τι σου έκαμα? Τι μου έκαμες, τι θα φορήσω αύριο μου, λες, σε παρακαλώ? Να το βάλω μέσα στο φούρνο, να στεγνώσει. Σιγά να το βάλω μέσα στο μάκρογο, η παπά. Αγία μου, απαραγία. Εσύ δεν οξαθένεστε. Εσύ ρε Γιώργο, δεν τα μανικού είναι έμεινε. Πώς θα μπει τα μέσα, λες μου, πώς θα μπει, παπά? Να χτυπήσει το κουδούνι, για μπει. Παραγία μου,
Έλα έχω να σου πω. Έμεινε χωρί κοστούμι για το γάμο. Ναι, σύρε. Α, ύβρατο. Να το σύρουμε μέσα στην πισίνα να σύρει και ο άντρα σου. Παπά, σταμάτα. Δεν αντέχω άλλο πιο Γιώργο. Για τσιν την κουβέντα που λαλούσαμε είναι ψε. Γίνεται να μάθουμε και εμεί το ξαμιστικό. Τίποτα για εμά δεν πελάρε τη μάνα σου. Όχι, δεν είναι καθόλου πελάρε και να το πω ίσα. Πριν το γάμο θέλω να γίνει πρικοσύμφωνο. Πρικοσύμφωνο. Ναι, πρικοσύμφωνο. Πολλά καλή ιδέα. Νικότα! Απαιτώ εξηγήσει. Ποιο είναι τούτο ο Μάρκ και γιατί βουρά όμω την πελή για να το δει. Ορίστε μα. Το μωρό έμεινε τώρα να ζηλεύει. Το μωρό? Μα έμπλεξε με μυτσού, τότε έγινε στεκνατζού. Θεέ μου πιο, δώσ' μου δύναμη να τον αντέξω. Ένα παντά ρε παιδί μου, μυστήριο πάνω. Μην μπορώ να πεθάνω από την αγωνία μου. Πού είναι το μωρό? Ο ιστερίες αγάπη μου. Ο ιστερίες μαρό μου, σε παρακαλώ. Αφού χτες μιλούν μαζί με την φίλη του Κατερίνα και με πού σε μια χαρά. Ναι, αλλά είπες μας ότι ακούγε του παράξενα. Ήταν λίγο σφημένη, ναι. Ο Μάικ μεγάλο κόσμο, όπως τον παππού του. Να δείτε ότι να μας παρουσιαστεί όπως τον Φαντιπίχα στο γάμο για να μας κάνει έκπληξη. Για να είμαι ειλικρινής, τούτον σκέφτηκα το κι εγώ. Γιώργο μου, εμπετάσεις εσώ στην Αθηνά, να δούμε τι συμβαίνει. Μα πότε αγάπη μου να πάω στην Αθηνά, αύριο είναι ο γάμος, πότε από πότε. Έμπλεξε με γενέτσες ο Μασκαράς. Μα θόρε, θόρε, περηφάνιανο ο Σωτηριάδης. Σαν να ο άγγωνας το επίδε δοκτοράτο. Δοκτοράτα πιάνω με νουλί. Σου ξέ, με τις γενέτσες όμως, μόνο μερικοί έχουμε. Μωρά, ρε, ψή. Πού έχαθήκε, ρε, και να πάντα στα τηλέφωνα, ρε. Εδώ ήταν καθήκοντος ποτέ. Δεν θέλω να δουλεύω. Ρε, μα δουλεύκεις με, ρε. Τα κόμμα είναι πια, δεν έγραψα πέντες τώρα. Εμπρός. Έλα, ρε, γε μου. Έλα, ρε, γε μου. Μωρό. Έλα, ρε, ακρίβε μου. Πού είσαι. Πού είσαι. Αεροδρόμιο. Καλά, γε. Εντάξει, εντάξει, άντε, κάνω ταξίδι, κάνω ταξίδι. Πάρε έρχεται. Έρχεται σε ένα μισή ώρα. Άντε, φύγαμε. Πού έφυγαμε, κυρία, τότε έχουμε να πάρουμε την Μάρολη στο γυναικολόγο, είναι σε ένα ντεβού. Καλά να πάμε την Πέννη. Πέννη μου, πάμε ένα αεροδρόμιο, έρχεται ο Μάικ μας. Ποιος είναι τόσο μπαρκεύουρα από στην Πέννη. Άρχεψε τις απιστίες πάλι, τότε έτσι να γίνουμε που δυο χαρκαλά μέσα. Τότε είπα σου θέλω σε σοβαρή. Αρέσκει μου Γιώργο που γελάς εσύ. Δεν γελώ ρε, γελώ, είμαστε μια χαρούμενη οικογένεια. Είναι μια τρελή οικογένεια που είμαστε. Εν είπαμε να πάμε στο χορκό σήμερα. Και γιατί να πάμε, είπαμε. Ρε μα είσαι τελειά χαντακομένος. Εν είπαμε ότι είσαι ο πρώτος κουμπάρος στο γάμο μου. Ναι. Είναι ο πρώτος κουμπάρος που παίρνει τα ρούχα του γαμπρού στην εκκλησιά να τα ευλογήσει ο παπάς. Του Παναγία μου ρε, ξιάσα τέτοια ρε. Ξέρεις τέλεια, το γιο νεκαβαλίγεψε να μέσα αρκέψω στις πατσάρκες. Απλώς εσέρι μάνος στο όργανο δρόμου και εισταξεις πάει σαν δίκαστος. Να μόνο τούτο. Πρόστιμο 50 ρες επειδή απειλείς αστυνομικό όργανο. Τέλος πάντων. Φέρ το πίσω γιατί παντρεύκες. Τελειώνει, να γιο κράνο να μας γράψου. Λί ώρα! Γεια σου, Γιαναδιέλη! Γιαγιά, περίμενε! Έχουμε ώρα ώσπου να προσγειωθεί το αεροπλάνο! Αγάπη μου, μπορεί να βρούμε κίνηση στο δρόμο! Με φαντάστηκες να φτάσει το μωρό στο αεροδρόμιο και να μην έβρει κανέναν να το περιμένει! Τότε! Απαιτώ εξηγήσεις! Ποιος είναι τούτος ο Μάρκ και γιατί βουράς όμως την πελή για να το δεις! Ορίστε μας! Το μωρό έμεινε τώρα να ζηλεύει! Το μωρό, μα έμπλεξες με μυτσούς, τότε έγινες τεκνατζού. Θεέ μου πιο, δώσ' μου δύναμη να τον αντέξω. Έτσι και πιάσω το τεκνό στα σέρκα μου, θα βρεθείτε και δυο στο χώμα και εγώ στη φυλακή. Παππού, κόψε δεν θα συνερθήσεις παραμονές του γάμου μου. Και ο παντρευκέας έβαλε εσύ, ερώτησε τον παπά σου. Ούστρα βάρα μου, εξήγασε μπάλε η Εβελίνα να του δω και τα χάπια του. Άτε χωρί μου, πάμε και άφηστο. Εγώ φαντάρω θα αγαπήσω και μη γουστάρω το χάκι. Εγώ φαντάρω θα αγαπήσω, το βρίσκω πράξη ροϊκή. Εγώ φαντάρω θα αγαπήσω και θα του κάνω 7 παιδιά. Να πολεμάνε νύχτα μέρα για την ελευθερία. Α,
Καλά που ήρθες. Κάτσε να γυαλίσεις το καπνιστό μέρεχον. Άσμε ρε Σταύρου, τώρα τέλειωσα το ασπρογιασμακό που είναι η μέση μου. Τέλειωνες εγκόσα μου γιο που να παντρέψεις. Ο γιος μου παντρεύκεται, αλλά τελικά είναι εγώ που πληρώνω την ύφη. Αντροπή σου ρε να μουρμουράς. Άτε κάτσε, τρίφκε. Εντάξει Γιώργο, με έναν ησυχή και να τα καταφέρω. Είναι αλήθεια, δηλαδή. Ήταν η πρώτη μου φορά, ήταν αυτή. Να σε αρκαλιώ, δηλαδή τώρα. Κύριε Δάκο, ποιος είναι ο νύνος ο τύπος που έφυγε να γίνω από εμένα. Έλα κατάλαβα σε τυράκι, δηλαδή πρέπει να ξέρεις ποιος μπαίνεις και ποιος κενίδα μέσα. Είναι άλλος κύριε Μάνο να είναι το χάνι του πάντου άλλου μέσα. Έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Σωτηράκης και θα τα απαντήσω με. Ήταν ο γυναικολόγος μας, γεια μου. Μα κύριε Δάκο, θεωρείς να γίνει γυναικολόγος. Όχι, α, καλά το κουνιάδι μου. Μια χαρά, αγάπη μου, μην ανησυχείς. Μια χαρά, το κάμε ραντεβού την Παρασκευή το πρωί να το γεννήσουμε. Ντάλλος, συμφωνήσαμε με τους πόνους σήμερα και δίνω πρωί να σας πιάσει. Ρε κύριε Σωτηράκη, η επιστήμη προχώρησε και. Προχώρησε η επιστήμη και πιάνουν μας οι πόνοι όποτε θέλουν. Όποτε θέλουμε εμείς και είμαστε έτοιμοι, πιάνουν μας. Έτσι, η ώρα καλή καλό να αυκεί γερόν. Να μεγαλώσει, να έβρει μια καλή γυναίκα μου, να έρθει σε πισίνα και να μην πιάνει μάτι μας τη δική μου. Τη δική μου, τη δική μου δεν θα πεις. Που αν είσαι φρόνιμος θα είναι και δική σου. Κύριε Τάκο, μάλα στα ρόγια σου για να μαλώσουμε. Αγάπη μου, εστιεύχησε σωτηράκι μου. Εμένα είναι ένας που είναι αστεία, μέσα η γυναίκα. Η γυναίκα. Η καλή ήθελα να πω. Στο ίδιο δωμάτιο και κοιμίζει τον παππού. Όχι, μάνα μου, να μέσα είναι όλοι ένας και ένας. Δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό. Μα ένα-δύο φύγαμε κι αρχίζουμε από σόλ. Δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό. Είμαστε αρρωστοί με το rock and roll. Έκατσε το αεροπλάνο του μωρού. Άντε κλείωνε, πάμε να το δούμε μόνο να φτιάμει. Πάμετε τόπο, μάνα μου, εθωρείτε, η γουρούδα είναι έγκυος. Σιγά ρε, γέντια πελώνει με στρασέρα και θα το δούμε. Μάνα μου, το μωράκι μου, επιθυμίσα τον πολλά. Έρχεται ο εγγονός μου, σπουδάζει στην Αθήνα δημοσιογραφία. Προτείνω του τη θέση του Χατζηνικολάου, αλλά επειδή έχει πολλές προτάσεις, θα το σκεφτεί. Γιαγιά, δεν λάλλεις πελάδες. Γιατί ψέματα, η άλλη καλύτερη του. Έτσι είναι οι γιαγιάδες, περήφανες για τα εγγόνια τους. Φυσικά, πήραν και υποτροφία για ιατρική, αλλά προτίμησε τη δημοσιογραφία. Τι να κάνουμε, μάνα μου, έχει το δημοσιογραφικό δαιμόνιο μέσα του. Είναι ειδικός κυρίως σε οικονομικά θέματα. Α, δηλαδή, ειδικός στο να μαζεύει λεφτά. Περισσότερο στο να τα ξοδεύει. Άστος εδώ, πλήγη, άστος εδώ, σε παρακαλώ. Συντήριο και διαβατήριο, παρακαλώ. Ναι, καλώς ορίστε. Αντισταματάρης Πρεσκού Αλέξανδρος Καρμανώτης. Ποιοι θα ταξιδέψουν? Ναι, δυστυχώς μόνο εγώ. Θέλω να μπω εγώ με το αεροπλάνο. Έλα, βρε, Πιλίπο, που να πεις με το αεροπλάνο, να πούμε, οι σκέψεις θα κάνουν το αεροπλάνο κινδυνεύσει να πέσει, να πούμε. Είναι πολύ βαριές. Υπόσχομαι να με σκέφτομαι με το αεροπλάνο. Ναι, καλά, γιατί κάτω από το αεροπλάνο σκέφτεσαι. Αλέξανδρε, σε σκέφτομαι. Ω, εδώ, σε παρακαλώ. Μαρό, εδώ λέει ότι για έναν ανώδυνο ντοκετό χρειάζονται σωστές αναπνοές και ηρεμία. Ναι, αγαπη μου, σου υπόσχομαι ότι θα είμαι ήρεμη και θα αναπνέω χαλαρά. Μπράβο, Μπουρκά. Άντε, έλα σε εδώ να χαλαρώνεις. Μα τώρα, αγαπη μου, τώρα πώς θα χαλαρώσω. Τώρα κάνω εδώ με έναν πρόχειρο λογαριασμό τι μας τυγίζει πάνω κάτω αυτός ο γάμος και βλέπω 1.300 λίρες λοκούμια, 3.000 λίρες τον υφικό, 4.300, 560 το κοστούμι σου, 4.860. Δεν μπορώ, παθαμώ, κραντεχώ. Ποιος θα με βοηθήσει να ντυθώ για το γάμο? Κυρία Σωτηριάδη, καταρχάς ο γάμος είναι αύριο. Δεύτερον, τα παπουτσάκια και το κουστούμάκι που κρατάτε είναι τα δικά μου. Πριν ποντικά σου, εδώ καλό κλείνει σύνταξη να τα αγοράσω. Παπάτσια που χώρισε με τη σύνταξη σου, είναι σπίτι σου στον τουλάπι σου. Φερτά τα λούτα να μην τα σαλακώσει. Τέλεια, κρατάω παπούτσι, να. Παπούτσι, μισό λεπτό, μάρο. Μισό λεπτό, 560 λίρε το κουστούμι, παιδί. Α, με το υπερασπιστώ εγώ. Φέρτε το κουστούμι να το γρήγορα. Όχι. Α το κουστούμι, α το κουστούμι. Όχι, 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 όχ
είμαστε εκεί, στη μεγάλη στιγμή. Στη μεγάλη φωτιά που ανάβει η ζωή, πάντα θα είμαστε εκεί. Κι ας βαράνε βροχές, κι ας φυσάει πολύ, εμείς πάντα εκεί, θερινή ελάχιστη. Βάστα καλά ρετάκι, έτσι έχω το γιακαλό να πιέσουν τα ρούχα του γαμπρού χαμέ. Να μην ανησυχείς για τίποτα και τα ρούχα του γαμπρού βρίσκονται στα στιβαρά χέρια του νόμου και της τάξεως. Άντε ρετάκι, να και το πουκάμισο και κάνει αερολογίες. Λοιπόν, έφερα φανέλα, σόβρα, κογκλάτσες. Μα να τα ευλογήσεις για τούτο ο παπάς και η Ρακλή. Όλα τα ρούχα του γαμπρού ακατάχνοτα γε μου. Έχει τα σόφρακα του. Άτε ρε τάκη και ο παπάς καρτερά ρε κουμπάρε φύγες. Καλά ρε κουμπάρε το πιένας με μείν ώρα. Γε μου, πού είναι η Πένη. Επίε μες τελέν της αεροδρόμιο να παραλάβει ο αρφόντης. Έπεψαν γίνει τα ρούχα της στην εκκλησιά να ευλοηθούν. Εν και έχουν έτσι συστήματα στη χώρα ρε μάνα. Ρε για τούτον που να μας κάψει γε μου ο Θεός. Τα έκαψε μας πειλέ, περκεί να έχει 50 βαθμούς σήμερα. Α, υποσκιάτε μα. Πώς είναι ώρα να βγει έξω το μωρό? Μπορεί να καθυστέρησε να έρθει η βαλίτσα του για να την περιμένει. Εάν εχάσαν τη βαλίτσα του μωρού, θα τους κάμω αλέπερε. Ρε γιαγιά, σταμάτα να έχει συνέχεια όρεξη για καυγά. Και εμένα αποκλείς να έχασε ο Μάικ το αεροπλάνο. Παναγιά μου, αν έχασε το αεροπλάνο πρέπει να αναβληθεί ο γάμος. Σιγά να μην αναβάλω το γάμο μου επειδή αποτσιμηθήκε το ούφο. Δηλαδή διανοείσαι να παντρευτείς χωρίς τον αδερφό σου? Μισό λεπτό να τον τάσω τηλέφωνο να δούμε. Μπαίνει στο φωνοκιβώτιο. Μα πού εχάθηκε? Έτο! Μάικ μου! Μάικ! Επιτέλους αγάπη μου, άρχισε να ανησυχώ. Γιαγιά μου, δεν υπάρχει καλύτερη ηρεμία από τη σωτηρία της ψυχής. Μα άκου το όφο φιλοσοφίες. Παναγιώτα, σε παρακαλώ, μπορείς να φέρεις σε πιο κόσμια? Παναγιώτα! Μάικ μου, έφαμε η αγωνία ώσπου να δώσεις σημεία ζωής. Γιαγιά μου, αγωνιάς μόνο όταν ασχολείσαι με τα επίγεια. Πρέπει να αρχίσεις να κοιτάζεις ψηλά, στον ουρανό. Έτσι είναι, ξανθεμάγγελε, μόνο όταν χάσουμε κάποιον εκτιμούμε την αξία του. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, αλλά νιώθω μια λύπη αβάστατη. Έλα μαζί μου. Είναι αργά τώρα. Σνέβερ του λέει, ποτέ δεν είναι αργά για την αγάπη. Αυτά τα λένε τα τραγούδια, η ζωή άλλα λέει. Ποια ζωή, η λάσκαρη. Έτσι, έτσι θέλω να σε θυμάμαι, χαμογελαστή. Επιμένεις? Σίγουρα δεν θες να έρθεις μαζί μου. Εύχομαι εγώ αθαλής, κύριε διοικητά. Έλα βρε Μπελιμπόη, μη χαλάσεις τις κινητικές στιγμές που φτιάχνει ο διοικητής σου με την Ευελίνα τώρα. Σε παρακαλώ παιδί μου, έλα δες παρακαλώ. Θέλεις ρουγιατούδα? Μπελιμπόη. Γιώργο μου, σπρώξε μου το ποδά. Το ράφεις το πατέρα. Ποδά το πατέρα, ράφεις το, σε παρακαλώ, αρκετά με θύμωσες. Μα τώρα γιατί μου φωνάζεις, τι σου έκαμα? Τι μου έκαμες, τι θα φορήσω αύριο μου, λες σε παρακαλώ. Να το βάλω μέσα στο φούρνο να στεγνώσει. Σιγά να το βάλω μέσα στο μάικρο, γουρι παπά. Αγία μου, απαναγία. Εσύ δεν οξαδέστε. Εσύ λέει Γιώργο, δεν τα πανικού είναι έμεινε. Πώς θα μπεις τα μέσα, λες μου, πώς θα μπει παπά? Να χτυπήσει το κουδούνι, πει. Έλα να έχω να σου πω. Έμεινες χωρίς κοστούμι για το γάμο. Ναι, σύρε. Α, ύβρατο. Να το σύρουμε μέσα στην πισίνα να σύρει και ο άντρας σου. Παπά, σταμάτα. Δεν αντέχω άλλο πιο Γιώργο. Στεχορκέσαι, μεν το σκέφτεσαι. Τέλειωσε. Έγινε, με μου γελάς εσύ. Με πολλά θυμόμαι μαζί σου. Πολύ. Άμα είσαστε έτσι, επαντρεύκομαι. Δεν παντρεύομαι, δεν παντρεύομαι. Εγώ δεν σοβαρεύω. Εν το καπνιστήρι της Μακαρίτης σας της γιαγιάς σου, κοινογέ μου. Πάντως κάνουν και για αυκοθήκη, α. Έφερα σας τα τσευλοημένα, τσαϊασμένα. Μπράβο ρε Ταγκουή. Κάτσε να μας κάνει κανέναν καφέ και ας ζούει σταυρού. Να σας κάνω όσους καφέδες θέλετε. Αλλά πρώτα θέλω μια χάρη. Όχι ρε νούνα, το γυρί μου έκοψα το. Άτε ρε Ταγκούδη μου, και πονώ πολλά τα πόθηκια μου να πάω στην εκκλησιά. Είναι που θέλεις πάλι στην εκκλησιά ρε μάνα. Θέλω να μηνύσω του παπά να έρθει υπόψε ποδά. Τον παπά είναι μόνο κάποιος. Μια τσιντή κουβέντα που λαλούσαμε είναι ψες. Γίνεται να μάθουμε και εμείς το ξαμιστικό. Τίποτε άσε, με μπελάρες της μάνας σου. Όχι, είναι καθόλου μπελάρες και να σας το πω ίσα. Πριν το γάμο θέλω να γίνει πρικοσύφωνο. Πρικοσύφωνο. Ναι, πρικοσύφωνο. Πολλά καλή ιδέα.
Μα πέ μου, αδυνάτησες. Δεν ξέρεις τι εύκολα να κάνεις δίαιτα. Δίαιτα όχι, γιαγιά. Αλλά προσέχω τι τρώω. Κάνω και πολλές νηστείες. Νηστείες εσύ? Εγώ, κύριε Ελέησο. Ναι, σίγουρα θα μας ελεήσει. Φαίνεται πιο αδύνατος επειδή φορά μαύρα. Ή να αποτίθηκες έτσι όπως το κοράκι. Υπάρχει λόγος. Έλα σου πω. Προτιμάς έτσι λεγάμενη. Η λεγάμενη. Δωρέτα μου κάνει πως δεν καταλαβαίνει. Εννοεί η κοπέλα σου, η φιλενάδα σου. Φιλενάδα. Γλυκιά μου αδελφή και σεβάσμια γιαγιά. Εγώ πια δεν ενδιαφέρομαι για το άλλο φίλο. Είδα πράγμα. Δεν ενδιαφέρεσαι για το άλλο φίλο. Μάικ, εμέ μου πεις ότι... Παναγιώτα, μην πάει το μυαλό σου στο πονηρό. Εγώ έχω άλλα πράγματα τώρα στο μυαλό μου. Θα μου στέλνεις μηνύματα. Θα σου στέλνω. Όχι μόνο στο κινητό, βρε αδερφέ. Έχουμε και κομπιούτερ. Την ηλεκτρονική μου διεύθυνση την έχεις? Όχι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μόλις φτάσω στην Αθήνα θα σε πληκτρολογήσω ένα μηνυματάκι για να την αποθηκεύσεις. Εντάξει. Κι εγώ σε αποθηκεύσω εδώ. Εμένα μην με αποθηκεύσεις, έχω κλειστοφοβία. Έλα βρε λοιπόν, μην πετάξεις τη μέση σε το αγκούρι να πούμε. Έλα, πάρε τις βαλίτες γρήγορα, φόρτωσέ τις. Άιντε. Θα φορτώσω. Τι ρωτάς παιδί μου το πολίτη, υπάρχει εδώ διοικητής, σε παρακαλώ τέλειωνε μάτι τις βαλίτες. Εντάξει, να φορτώσω. Να τελειώνουμε. Εντάξει, μαντάμ. Εντάξει, μαντάμ. Έλα, παιδί μου. Γεια σας, πόσα ο Πλάτο. Μπίλι, μπόι. Μπίλι. Φεύγεις εκεί, με πόνο σου φωνάζω. Ένα πανταγάπη. Δεν ξέρα, το Γιώργο είναι Τετάρτη απόγευμα, όλα τα καταστήματα είναι κλειστά. Δοκίμασε άλλο αριθμό, σε παρακαλώ. Έλα, πιάσε 22, 55, 68, 98. Δεν ξέρω πιστεύω να απαντήσει, θα είναι κλειστό. Μα, είναι καθαρίσε την πισίνα. Επιπλέον και ο μαύρος μεγάλες κουτσουκούτες μες στο νερό. Έλα, πέφτε και εσύ, είπα, πάμε στην πισίνα, αυτή τη στιγμή θα επέπλε και μια μεγάλη ασπρομάλα κουτσουκούτα. Μα οι κουτσουκούτες έχουν μαλλιά. Τίποτα, ούτε ούτε. Νικολάκη μου, σε παρακαλώ. Πιένε μάνα μου να πες να κοιμηθείς και αφήσ' μας και μας να σκεφτούμε με την υγεία μας να δούμε τι θα κάνουμε. Σε παρακαλώ. Τι θα κάνετε άμα κοιμηθώ? Αν σκέφτηκες να αποπλανήσεις την κόρη μου, εγελάστηκες. Παπά Έλεος. Όλοι μάρο μου για να ρώμαζουμε. Να περάσεις γλύωρα έξω και να με ξαναρθείς χωρίς τους γονείς σου. Ρε Νικολάκη. Βρε, για όνομα του Θεού, Νικολάκη μου, τι έπαθες σήμερα, μάνα μου? Εσύ δεν ζήτησα την κόρη σου πριν 25 χρόνια για το γιασμούδι. Τι θέλεις τώρα, να ξηδάψω τους γονιούς μου, να έρθουμε να ξαναζητήσω, μάνα μου? Μα η συμπέθερη πεθάνα, μάρο μου. Πάρ' τον και νόρφανο και κρίμα. Είναι εγώ που είμαι κρίμα, πού να με γεννίζετε πριν την ώρα μου? Όλα δεν μου κάνουν τα μωρά. Άρε Νικολάκη, εμ' αγαπάς. Αγαπώσαι. Εμ' αγαπάς. Αγαπώσαι. Αγαπάς με, αλλά ώρες, ώρες. Είσαι τέλεια χαμένος. Άσε να δούμε, αν έβρουμε κανέναν άλλον, πέρκει μου τον προλάβουμε έναν νυχτό. Μα να χαρείς κανεί πελάρι και μπορώ να ακούω, α. Έτσι είμαστε στο 1900 που αντρέφθεις στον κύρι μου. Ακού πρίκο σύμφωνο. Εμένα τάξα μου ολόκληρον κουμπάει και στο τέλος εδώ κάμουν έναν κλιάρο. Και εκείνο με έναν κεράτο. Και εκείνος ήταν και πολύ σου. Το σπίτι δηλαδή έπεφτε σου λίγο. Όχι, δεν έπεφτε λίγο. Είναι πολλά που έπεφτε. Αν δεν το σάζα με τα δυο μου τα χέρκα, ήταν να μείνω όσο ρατήσει. Εγώ πάντως έτσι κουβέντα δεν λάλλω τον πλασμάτο. Δεν είσαι πελός ρε. Με το πρικοσύμφωνο να αγκαστούν να πεθερικά να σου βουλώσουν το σπίτι. Ο Εύρου να παντρευτεί κι άμεις έτσι. Μπράβο ρε τακούδι μου, χρυσόστομε. Πέτου τα ρετάκι, γιατί το στο συμφέρον ποιον και ξέρει το. Λοιπόν, ακούτε να δείτε για να τελειώνουμε. Με την πένι παντρευκούμαστε γιατί αγαπιούμαστε. Έτσι με γαουρούιν και να με γοράσουν. Γιατί ο κύρις ήταν τίποτε γαουρούιν που έθελε πρικοσύμφωνο. Όχι. Ο κύρις του ήταν μεγάλος γάρος. Άλλα το τάξατε στο πρικοσύμφωνο και άλλα το εδώκατε. Και εκείνα ήταν και πολλά σου. Εγώ πάντως που είναι άλλοι, κοινό καφέ καρτρό τον κόμμα. Εσύ κουψείς τον, εσέ κάτσε και πρόκειται να πάνω από στην ύφη της Δευτέρας. Μάικ μου, έλα λεφτά αγάπη μου να πληρώσεις το πάρκι. Εντάξει, πάω, προχωρήστε και έρχομαι, εντάξει. Όχι, μάνα μου, κάτι συμβαίνει με το μωρό, δεν είναι εντάξει. Άκου, δεν τον ενδιαφέρει το άλλο φίλο. Αγιά μου, και συμβαίνει τούτο που υποψιάζομαι, θα φκώ με τη ζωή μου. Άντε ρε γιαγιά και εσύ, ο Μάικ.
Μα δεν τον άκουσες, μάνα μου. Προσέχει τι τρώει, λαλή. Κάμνει νηστείες ποιος ο Μάικο Φαταούλασε, αν είναι δυνατό. Να σου πω τι υποψιάζομαι. Τι πράγμα? Τούτος εκόπηκε σε κανένα μάθημα στις εξετάσεις και παίζει μας το μυστήριος για να πάρει τη συζήτηση αλλού. Θεέ μου, κάμε και να κόπηκε στις εξετάσεις και θα σου άψω μια λαμπάδα ίσια με το βάρος μου. Ορίστε που εκαταντήσαμε να προσευχούμαστε να κόπει το ούφο στις εξετάσεις. Λοιπόν, αγόρι μου, σε χαιρετώ. Να πάει στο καλό και δεν κοιτά. Και ελπίζω, παιδί μου, τώρα να είσαι ένας φρόνιμος και πειθαρχημένος στρατιώτης, ακριβώς όπως σε δίδαξε ο διοικητής σου, βρε. Ενάμε. Και πού είσαι? Θα χαρώ πολύ να μάθω ότι εκείνο το ανόητο και νοχελικό αγοράκι έγινε ένας χρήσιμος πολίτης στην κοινωνία. Σε ιό. Αν και το αμφιβάλλω τον τελευταίο, τέλος πάντων. Και πού είσαι? Τώρα στην επιστροφή να προσέξεις, παρακαλώ, πως οδηγάς, διότι κουβαλάς τη μοναδική γυναίκα που αγάπησα. Μα να πάρουμε δε τη μάνα σου? Τι λες, βρε χαρχαμπούχαλε, εννοώ την Ευελίνα. Έλα, κατέβα να σε φιλήσω. Έλα, έλα, μη. Με συγχωρείτε, διότι μου είχε αδυναμία ο παγάσας. Βλέπετε, το κυπριακό στράτο δεν ξέρει τέτοια δικητάρα. Έλα, κάψε, παιδί μου, στον άμμο, έλα. Έτσι, μπράβο. Κλαίγε, ναι. Να κάνω, τι να κάνω. Καταλαβαίνετε. Ηγετική φυσιογνωμία. Έλα, κλάψε. Ευτυχώς που σας προλάβαμε να ανοιχτούς. Πέστε μου, σας παρακαλώ, μήπως έχετε επίσημα κουστούμια? Α, ωραία. Κοιτάξτε, εγώ ράσα εχθές ένα τέτοιο κουστούμι, αλλά εσύ είναι στο πλήμα. Φταίει το χλώριο. Έπρεπε να το πλυνίσκαμε στο πλυντήριο και όχι στην πισίνα. Ναι, γνωρίζω ότι δεν πλένονται τα κουστούμια. Απλώς είχαμε ένα τύχημα, καταλαβαίνετε. Πάντως, αφού έχετε, είναι θέμα 10 λεπτών να είμαι κοντά σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Τι ώρα σκεφτάστε με ανοιχτό, Γιώργο, είσαι πάρα πολύ τυχερό. Για μένα ήμουν τυχερό να κάνω έβρισκα τσι, έλεγα. Και δεν θα έβρισκε και έτσι πεθερό. Α, την έχει που είσαι ελευθερό μου τώρα. Γιώργο, έστε κουβέντε, έφυγε. Εντάξει, αγάπη μου, γυρίζα και με πούτα. Τσάμε, τσάμε, άντε. Να έρθω κι εγώ μαζί σου. Ούτε να του συζητά, Νικολάκη μου. Θα σου φέρω όπω πάω εδώ. Πάω και έρχομαι όπω τύρω και τα. Γιώργο, δεν χρειάζομαι στο πέντο. Παρό μου, μα πέ μου. Παίρνει αναβολικά. Είναι εγώ που να χρειαστεί να πάρω αναβολικά για να αντέξω του την ούλη την αναμπουμπούλα. Άρα γες να πάρω κι εγώ να αντέξω τη μάνα σου. Να μου τη βάλει τσάπα. Να μου ρέτει να πάει ταξίδι. Όχι, μου, για να βάλω μέσα την πρίγκαν του χαμπάκι μα. Άντε ρε μάνα, τώρα θέλω πρίγκαν ή ρε μάνα. Εξαρτάται να μου ζούμε χαρτωμένοι σου, ρε. Θέλεσαι μόνο για το κορμί σου. Για τούτο είναι και ο Πολύντης. Άτε ρε Σταύρου, είπαμε έτσι ώρα, δεν θέλω κασιέσα. Μου το μαράζι μου, πρέπει να χάσω το γιούδι μου. Μάνα μου το χαμπάκι μου και να μου φύγει. Άτε ρε μάνα, μην κάνεις έτσι, εσύ σε γάμο που να πάω. Σταύρου, αν θα σε θωρώ να μου κλείς έτσι πολύ, ώρα να σηκωθώ να πάω καθενέ, λαλό σου το α. Αφορμή βοήθα εσύ. Νο μου να σου πω. Έχει και μετά εξετάσω βράγα μες την πρίγκαν του χαμπάκι σου. Έχει γε μου καλό. Ωραία, να μου πεις πόθερα μου τα πιάνε να πιω γιο. Να σου πιάσω τάκι μου για τα γενέθλια σου. Αρουές. Εντάξει αγάπη μου, πλήρωσες το πάρκινγκ. Γιαγιά, αυτά είναι τα ρέστα σου πάρτα. Όχι, αγάπη μου, κράτα τα να αγοράσεις παγωτό. Γιαγιά, σε παρακαλώ, είναι τα ρέστα σου πάρτα. Άτε ρε, γιαγιά, να πάμε στο αυτοκίνητο να φεύγουμε. Μάικ, από πότε αρνείσαι να πάρεις λεφτά από τη γιαγιά σου? Από τη στιγμή που αυτά τα λεφτά είναι ψηλά, ρε γιαγιά, ακόμα να μάθεις το Μάικ. Ένα λεπτό, αγάπη μου, και νομίζω ότι έχω 20 λίρο. Γιαγιά, σταμάτα, σε παρακαλώ. Αν έχεις 20 λίρο, καλύτερα να το βάλεις στο μπαγκάρι της Εκκλησίας του Αρχάγγελου. Βοήθειά μας. Να μπω του τα ούλα ρε μάνα, με τη μοτόρα μπιστά και με το φορτίγο. Βαστά την ουτάκι ρε, σαν κάθεται από πίσω. Μα θέλεις να με ένα πορτάρο, πάλι πορτάρο το δεύτερο μου ήταν αυτόν. Απαγορεύεται να μεταφέρουμε να αποσκευάσουμε στη μοτόρα. Εσύ να το κανονίσεις να επιτρέπεται. Ξέρω νόμιζες σε βάλαμε σε πρώτο κούμπαρο μόνο και μόνο για να κορτώνεις μες στην εκκλησιά. Τι το θέλω εγώ τώρα τόντας εν τον ολοϊνούλον, η Πέννη έχει μια κοπή ρε μάνα. Η Πέννη ας έχει ό,τι θέλει, να πάρει και εσύ τα δικά σου. Είναι που είσαι τίποτε κυλίντζερος για μου. Ξανόμισες ότι αρέσκει μου να ακούω τα απομούσουρα τους. Πως σε πέψαμε έσω τους ξυπόλυτον και ανιβράκο του. Σωστό, σωστό. Εγώ τον κυρό μου παντρεύτηκα, πήρα μαζί μου ποιος εντόνιαρος, τρεις μαξιλαροδίκες πορτοκαλιές. Πού τα ούλτου.
Τις κλάτσες τις άσπρες με τη ρίγα την καφέ, εν ύστερα που το γάμο που αποφάσισες να σγοράσεις. Χα, τώρα που είπες καφέ. Ερακλή, πετάχτουμε στο μαϊρκόν και φέρε το μπρίκιν τον πακυρένο. Πάρε δάρε μόνα σιγά που να βάρω παλιό και σβέν τώρα. Καλά που σου ράει το κοπελού. Γεμός είναι ο τόπος που το αταστέλεστη τώρα. Στέλεστη, ξυστέλεστη. Σαν τον καφέ μες στον μπρίκι τον πακυρένο νένεση. Ακού να σου πω, εάν πάεις με τον τη βαρύθα σε χαρτωμένη, θέλω να έρχεσαι πακέτο πίσω μαζί της. Ναι ρε, γιατί μου τάκεις ο Σιπέτος. Ρε ήφτια κουρίες έτσι μας καραλή και έντα σηκώνουν. Σιγά ρε, ρε σηκώσας μου την τρίχα μου. Άντε ρε, τάκη, σηκώσ' την εσύ, βαλίσσαν τώρα. Ναι, μόνο και σηκώσ' Άντε μάνα, πάρε τα και τούτη βαλίτσα πάει σήμερα, πάρε τα. Καλά, άι στη γη μου και φέρνουμε λίμε ο τζίρι σου που να κατεβούμε κάτω. Μου κατάλαβα, την μπούζα αν την κλειτώνουμε σήμερα. Έλα σου πω, τα πιατικά του εβάλλετε τούτα, ξανά κάνετε φορτωτική ύστερα. Αγάπη μου, καλώς όρισες. Τι κάνεις μητέρα, είσαι καλά? Να χαρίσεις με μου λες μητέρα, γιατί λαλί μου το μπάμπο και τώρα σε μου τα νεύρα μου. Είμαστε και εμείς εδώ. Πατέρα, τι πατέρα βρε Μιχαλάκη ρε, τι πατέρα ρε, τον κόπο εξηγάζεσαι στο γιο μου. Είναι ασέβεια να μιλάς στον άνθρωπο που σε έφερε στη ζωή με τέτοιον τρόπο. Σωστό, ναι, μπράβο γιο, μπράβο. Άντε αγάπη μου, πήγαινε πάνω να κάνεις έναν ντους και έλα κάτω να φάμε μόνο. Αμέσως γιαγιά, αμέσως. Μα τώρα προθυμία το Μάικ, που έπρεπε να του τάξουμε 20 άλλο για να πάει να λουθεί. Λοιπόν, τέτοιο θέατρο δεν το περίμενα από το ουφό. Σταμάτησε το μωρό, δεν είναι καλά. Γιατί μαμά να μπες τώρα. Τίποτα δεν έχει ρε μαμά, μην ανησυχείς. Μα είναι ακούσες να μου είπε τον Γιώργο. Πατέρα. Πατέρα, μα εντού μου πρόσεξες αγαπή μου, θα με είδε το τραπέζι στρωμένο και να βούτιζε. Λοιπόν, κορίτσι μου, ήρθε η ώρα για το αντίο. Σιγά βρε, μην καρίζουμε, με πούλησε αυτή μου, πούλησε αυτή βρε. Σιγά να... Χαιρετιστούμε, Βελίνα. Αντίο, Αλέξανδρε. Η Κύπρος δεν θα είναι πια ίδια χωρίς εσένα. Το ξέρω. Το ξέρω ότι αφήνω πίσω μου ένα τεράστιο κενό. Είσαι ο καλύτερος διοικητής της Ευρώπης. Της Ευρώπης, βρε. Εγώ θα έλεγα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Τέλος πάντων, μίλησε αρκετά, μην κουράσεις άλλο. Γι' αυτό, shut up, please. Thank you. Indeed. Ευελίνα. Αλέξανδρε. Βασιλάκης. Δεν το καθέτει να πεις ότι εύκανες το εικοσάριο μάνα μου που το τσεντή σου γέννε μου, τώρα να το πιάσει μόλις το εύκανες. Τι λαλούμε το σύνορα. Είναι περίεργο, είναι πολύ περίεργο. Εγώ παρατηρώ τον ήλιο το μαύρο φόρεμα, δεν το καταλαβαίνω. Θα κόπηκε σε όλα τα μαθήματα και πενθεί. Κάνα πορεία και τη μόδα στο μαύρο στην Αθήνα, δεν ξέρεις. Εγώ πιστεύω να κάνω το πάνιο του, άμα δεν έχουμε αριστά του. Αγάπη μου, με να κάνεις ντους. Έκανα, ευχαριστώ. Και γιατί δεν αλλάξες τα ρούχα σου? Να αφήσετε το μωρό να ντυθεί όπως θέλει, άντε να δω. Έλα για μου πια καρέκλα, κάτσε να πάμε. Κάτσε για μου να φάσεις, δεν πούμε να τσοδωριστά. Είναι Τετάρτη σήμερα και δεν τρώω κρέας. Κάθε Τετάρτη κάνεις δίαιτα? Τετάρτη και Παρασκευή. Η σαλάτα είναι λαβωτή. Λοιπόν, εξήγα μας αμέσως τι συμβαίνει. Γιαγιά, σε παρακαλώ, κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω, γιαγιά, θέλω να σας μιλήσω. Αποφάσισα να γίνω μοναχός. Έρθε μια λίγα ρε, πας τη φαντασία ο γιος. Πατέρα, μιλώ σοβαρά. Γι' αυτό φορώ μαύρα, γι' αυτό έντρω κρέας Τετάρτη Παρασκευή, γι' αυτό δεν με βρίσκατε Αθήνα. Αμαραίο μου, Γιώργο, σοβαρό μιλάει, να φυρτώ. Φέρω μου νερό, δεν μπορώ. Περίμενε. Τι τη φέρω τη ζωή! Γρήγορα νερό! Νερό, νερό! Μια να σας φορτάνει ο μητέρα! Μια, μάνα μου! Εμά η κανέ πλάκα που μας κάνεις είναι η πρώτη φορά στη ζωή σου που θα φάεις που είμαι ο πας σου! Ωλέ! Έλα τότε! Έλα! Εγώ πάντως θα το κάνω το πρικοσύμφωνο. Κι αν δεν αντρέπονται εκείνοι, ας μένει γράψουν τίποτε της κόρης τους. Τι να μου να βάλεις πας το πρικοσύμφωνο ρε μάνα? Τα σεντόνια τα σμιλιά οξόντζεις βε. Γιατί εν έχουμε εμείς άλλη περιουσία? Κατάλαβες κύριε, ο χαμπάκης μας νομίζει πως μόνο τα πεθερικά του εν εχούμενοι. Άντε ρε τάκι μου, γράφε εσύ που σε μάνα στο γράψιμο. Όντως, σήμερα δεν έρχομαι τα πάνω και να σπάσω ρεγόρ μου. Θες, ακού. Το λοιπόν, διότου χαμπάκι μου το χωράφιν δίπλα από τη μάντρα του λαμπρή.
Πουλά. Μπρι. Μπρι. Μάλιστα. Άλλο. Άλλο. Τούτο. Τέλος τούτο. Τούτο είναι η περιουσία. Λίγο μπραμαγέ μου τη σήμερον ημέρα να έχεις γη να χτίσεις. Να χτίσω, μα στο χορκό. Δεν καταλαβαίνω καλύτερα να ζεις μες στο καυσάριο. Δεν νομίζω η Πένια θέλει να χτίσουμε στο χορκό, ρε άπα. Και οι δύο δίπλα από η μάτρα του κοιμού του λαμπρί. Καταλάβετε, ο γιος μας κάνει ότι του πει Πένι. Άτε ρε μάνα, άτε ρε μάνα. Έχει δίκιο η μάνα σου γε μου. Να έχεις πάντα τη δική σου πούληση. Όπως εγώ. Να κάνεις πάντα ό,τι σου λέει η μάνα σου. Μου υπόσχεσαι ότι δεν θα χάσουν επαφή. Και εσύ να μου υποσχεθείς ότι δεν θα φύγεις για πάντα. Ναι, ξέρω πως είπα ότι δεν θα ξαναρχόμουν στην Κύπρο, αλλά αν μου υποσχεθείς πως θα κρατήσεις μια ζεστή φωλίτσα μέσα στην ψυχούλα σου για μένα, τότε το ταξίδι Λάρνακα Αθήνα θα γίνει καθημερινή ρουτίνα, κάτι σαν κολλιά σου Παγκράτη να πούμε. Θα υπάρχουν πολλές ζεστές φωλίτσες για σένα. Πράγματι μολύζεστε. Αν μ' αγαπάς, γιατί δεν με παντρεύεσαι. Κι εγώ ακυρώνω το ταξίδι. Άφησε μου λίγο χρόνο να βεβαιωθώ. Ωραία. Λοιπόν, έλα να σε φιλήσω για τελευταία φορά. Εμένα δεν με φίλησες. Εσένα δεν σε φίλησα και δεν θα σε φιλήσω, διότι είναι ευνόητοι λόγοι, αγόρι μου. Οι άντρες σε φιλούνται. Έλα. Γεια σου, κορίτσι. Γεια σου. Στο καλό. Σε κουβαλώ πάντα μαζί μου. Όταν θα φύγεις, θα μου σκοτώσεις ό,τι υπάρχει. Να προσέχεις να με βγάλεις τα χέρια σου μόξω από το παράθυρο του αεροπλάνου. Και η καρδιά μου για ό,τι πρώτα. Ξεχάσαμε τίποτε. Ξέρετε, έχει την οτροφική σας περιουσία, βογάδαρο, κάτι τσουρούες, τούτα, μέρος της περιουσίας του μπάμπου. Έως γεγονός. Ακόμα λίγο να πει να πάρω βογάδαρο στη χώρα. Πάρ το γέμο αν το θέλεις, δεις τον για μες στην πισίνα που σιπλάτσα. Εγώ σημειώνω ότι στο γαμπρό θα δοθούν και μερικά ζώα. Ναι, σημείωσε για κάποια πτηνά. Όρνηθες, φαραώνες, σύνες. Κουνέλια. Ωραία, σταυρό τα κουνέλια θέλουμε εντά. Δεν και κατάλαβα ακόμα τώρα. Σοβαρό μιλάτε, ο ξακάντερε μου πλάκαν τώρα. Αν δεν τα θέλεις για μου, πάρ το για αστείο. Εμείς πάντως Ηράκλη το καθήκον μας σαν γωνία κάμαμε το. Τώρα να δούμε να θα κάνουμε και τούς το καθήκον του σαν γιος προς εμάς. Κι αν είναι μια σου ρε μανά. Ξέρω εγώ γε μου, έρχονται γεράματα. Να γυρίσει να μας δει κανένας σας, ξανά μας ρίξετε σε κανένα γεροκομείο. Πεντά μακάρα δεν ζούμε σε κανένα γεροκομείο ρε νούνα. Τώρα γεροκομείο γυνήκα σε ξενοδοχεία πεντάστερα. Εγώ πάντως που να γεράσω. Θέλω να μείνω έσω με μια νοσοκόμα. Κατά προτίμηση με τρανέψη. Ωραία γεράματα φαντάζεσαι, τι και. Άσε ρε γυναίκα. Άσε ρε γυναίκα. Επίστεψες ότι θέλω νοσοκόμα αν Ουκρανέζα. Ρε άμα γεράσω μια γυναίκα θέλω να με σάζει μόνο. Τη σταυρούκα μου. Μα νόμιζα σε γυαλό σου που κλαίω Ηράκλη. Κλαίω για το χαμπάκι μου, το γιούδι μου. Να φύγει απάντα που σπίτι. Σταυρού. Σταυρού. Αν συνεχίσεις. Θα σε κοιμηθώ κι εγώ ρε. Μα τώρα. Δεν φτάσει εγώ ότι εγώ θα φύγω από σπίτι για πάντα. Επειδή βάλετε μου πέντε πράγματα μέσα στην βαλίτσα σημαίνει να φύγω για πάντα. Εγώ όπου κι αν πάω, όσα σπίτια και να αλλάξω, είναι έναν το σπίτι μου. Ο σπίτι του γονιού μου. Να μπορείτε να γίνει συγκινήθηκε και εσύ τώρα. Όχι ρε, κλαίω για να αντερκάσουμε το περιβάλλον. Αν θέλει να αντερκάσουμε το περιβάλλον, θα πάει κλάψεις και πας στην μάντρα. Μάρο, άντε αγάπη μου, με μου κλαίεις, δεν μπορώ να σ' ακούω έτσι. Ποιος μου τώρα λέει Γιώργο μου, παραμονή του γάμου της κόρης μου να μου φεύγει ο γιος μου. Καλά, ναι, ξέρεις το μάτι τώρα. Α, εδώ και να του να κάνει μια λόγα, λόξα, για να του περάσει. Δεν κόψει μόνο τον νου του πατέρα τώρα να μου πάει μοναχός η μισού. Εγώ είμαι σίγουρη πως κάτι άλλο συμβαίνει. Ή χρωστά λεφτά, ή έκαμε τα θάλασσα στις εξετάσεις του, ή έτσι ακόμα με τη φίλη του. Αρέσκει μου που το βλέπετε όλοι έτσι ελαφριά, μα δεν ξανακούσετε για νέους που απομονάνονται και κλείνονται στο μοναστήρι.
Αλλά όπως σκέφτηκε ότι η γιώσα μου χτύνει το φαΐ μητέρα. Μπορεί να καλύψει την ώρα για αστεία για μου. Εντάξει μαμά, ο Πάμπης είπε το για να σε κάνει να χαλαρώσεις. Πώς θα χαλαρώσω αγάπη μου, πώς θα χαλαρώσω. Ναι μαρό μου. Αύριο για να ένα μωρό και σήμερα κάνω άλλο. Άντε χαρά μου, δεν μπορώ να σε ακούω έτσι, σε παρακαλώ. Πάντως εγώ έβαλα μπροστά ένα πείραμα. Τι πείραμα? Έβαλα την Ευελίνα να του μιλήσει. Ανάγιασε ο κουνιάδος μου, τώρα είναι να δείξει. Ωε, πολλά καλή ιδέα τότε. Μαρό, μη φοβάσαι τίποτε, μη μου ανησυχείς. Μόνο ο Ισάβας είπε ο Ισάβας γενικά. Μάικ! Ευελίνα, τι κάνεις? Δεν μπορώ να σε φιλήσω. Ναι, ναι, μπορείς. Μα να φιλήσω το χέρι σου, είσαι τίποτα παπάς. Όχι, είμαι δόκιμος μοναχός. Δεν σοβαρό μιλάς. Ποτέ δεν μιλούσα πιο σοβαρά στη ζωή μου. Λυπάμαι. Να μην λυπάσαι, Βέλινα, να μην λυπάσαι. Με έχασες εσύ, αλλά με κέρδισε η εκκλησία. Μηχανάκι μου! Παππού! Έλα να σε φιλήσω. Μουα, μουα. Έμαθα πως αποφάσισες να γίνεις μοναχός. Ναι, παππού, επήρε αυτή την απόφαση. Και ο Μακάρος έτσι που ξεκίνησε. Άντες με τον καλόν αρχιεπίσκοπο και πρόεδρος. Καλώς τους! Μα είσαι μόνη σου! Οι άλλοι έχουν τις δουλειές τους, δεν ξέρω τι ασέρι. Αντιράκλη μου, βάρ' την παλίτσα χαμέ και κάτσε. Δεν μπορεί, συμπεθερά. Μετακομίζεται. Όχι, είναι η πρικά του χαμπάκι μας, επειδή έφτε με τη μοτόρα στο όρκο, είπαμε να τη φέρουμε με το αυτοκίνητο. Πρίκα? Τι πρίκα? Τα σεντόνια του, τα κλινοσκεπάσματα του, τον πρίκι του των πακυρένων. Ενόμισε συμπεθερά ότι εμείς δεν έχουμε τα τερκαστά μας. Τώρα το πόσο τερκαστών είναι το πρίκι των πακυρένων με τον 21ο αιώνα, εγώ δεν κατάλαβα. Εμείς πάντως σε για λόγου ήστανε. Σταυρού είπαμε να στο, δεν χρειάζεται. Μα ποιον το λέμε? Τι είναι τούτο? Σκιάβαστο συμπεθερά μου, γράμματα ξέρεις. Πρίκο. Πρίκο σύμφωνο. Σου κάνει αμπάλες πασαροφέρι μου. Αφού συνέχεια είσαι απρόσεκτο. Έμπραζε, είναι η πρώτη φορά. Δεν μου έμαθα έρθει ο Μάγκε, ναι. Ναι, ήρθε. Θέλω μας και να δω. Πατέ μη. Όχι μάνα μου, αφού σε χασέ τον τέγια. Δεν πιστεύω ότι μου συμβαίνει αυτό το πράγμα. Έστειλα μου στην Αθήνα να σπουδάσει με τόσα όνειρα, να παντρευτεί, να κάνει οικογένεια, και τώρα έφυγε τίποτα στη μέση. Δεν έφυγε τίποτε στη μέση. Έχω το να το βάλω ένα μήνα σπίτι, να φέρει τον νου του, να βρει τα μίλια. Ωραίο δώρο με έφερε για το γάμο μου. Να μας κάνει όλους άλλο κάτω. Δεν πρόκειται να του ξαναμιλήσω ποτέ μου. Τι ρε μάνα μου και εσύ υπερβολές τώρα. Θα ξαναμιλήσει το αφού σου. Αν πάει να κλειστεί σε μοναστήρι, δεν θέλω να το ξέρω. Είναι ένας απέσιος. Ρε μάνα μου, ηρέμησε ρε μάνα μου, βλάφτη το μωρό, πένι. Γιώργο, πρέπει να του μιλήσεις αυστηρά. Είναι δυνατόν να μας το κάνει το πράγμα. Εντάξει, αγαπητέ μου, να του μιλήσω. Να του μιλήσω, αλλά μην ανησυχείς. Είναι δυνατόν τώρα ο Μάικ ρε Μάρο να αντέξει νηστεία και προσευχή? Καλά, αν την προσευχή είναι εντάξει, αν την αντέξει. Την νηστεία. Τίποτε, ρε. Άντε, ρε. Και πότε με το καλό η χειροτόνηση? Ποια χειροτόνηση, παππού? Θα σε χειροτονήσω Μητροπολίτη. Όχι, παππού. Είμαι ακόμη δόκιμος μοναχός. Να πιάσουμε κανένα τηλέφωνο, καλό. Να σου βάσει τη θέση. Ο Πάφο είναι φίλος μου. Παππού, σε παρακαλώ. Δεν θέλω αδικίες. Θα βάλω τα δυνατά μου να ανέβω τα σκαλοπάτια της ιεροσύνης με την αξία μου. Θα προσπαθήσω να είμαι ο πιο άγιος μοναχός της μονής μου. Μάικ μου. Ευελίνα, σε παρακαλώ να με αφήσεις να γιάσω. Νομίζω κάνεις μεγάλο λάθος. Εσύ είσαι ένα παιδί όλο χαρά, όλο ζωή. Δεν σου ταιριάζουν τα ράσα. Όχι, Ευελίνα. Επειδή δεν με είδες να τα φοράω. Είμαι κούκλος με τα ράσα. Εξάλλου, η χαρά της ζωής δεν ανήκει στα επίγεια. Άρα για να σου φέρω κανένα από τα χάπια μου. Εξαρτάται, εμιλωμένα. Μάικ, πάμε κάπου απόψε οι δυο μας να το κουβεντιάσουμε. Δυστυχώς, Ευελίνα, δεν θα μπορέσω απόψε. Υπάρχει αγρυπνία στην εκκλησία του Αρχαγγέλου. Μίλησα με τον πατέρα Παρασκευά και θα με περιμένει. Ξενύχτη μας, καρούνα. Να πάρεις τον παππού μαζί σου να τα σπάσουμε.
Είπα για πίσω μου, Σατανά. Σατανά, σε και φαίνεσαι. Μα τώρα σοβαρολογείτε. Εν γερός του πρικοσύμφωνου. Εγώ είπα της το συμπεθερά. Έτσι για μέσα ρώτα την άλλα λουψήματα. Οι καλοί λοαρκασμοί κάνουν για τους καλούς φίλους συμπεθερά. Εμείς του γιού μας εδώ κάμε τότε μπορούσαμε. Μα ήταν που του δώσετε καλέ μου ένα μπανιοχώραφο, ένα γαδούρι και μια τσούρα μισοκέρτικη. Ό,τι μπορεί ο καθένας συμπεθερά, δεν σημασία μισή. Εσείς που έχετε παραπάνω, δώστε πιο πολλά. Εμείς, εγκοσιά μου κοπέλα που σας δώσαμε. Όμορφη, ταλαντούχα, μορφωμένη. Έτσι πάμε το αντίθετο, συμπεθερά. Αλλά για εμάς ο γιος μας είναι και πάει πίσω. Και εμάς ο γιος μας, και όμορφος ένι, και ταλαντούχος ένι, και μορφωμένος. Θα βρούμε, εντάξει, κάνει παρακάτω. Και θέλετε να σας χτίσω σπίτι. Ό,τι μπορούν να έχουν τα παιδιά μας στην αρχή του γάμου του συμπεθερά, είναι καλό. Σπίτιν ο γαμπρός μου και η κόρη μου δεν μπορούν να χτίσουν. Έθωρετε καλέ μου ότι είναι καταχρεωμένοι. Έτσι είπαμε να μας χτίσουν και γενούρκο σπίτι σήμερα. Και το παλιό γίνεται. Ποιον παλιό? Τούτο. Λοιπόν, να μην σας ακούσει η κόρη μου και ο γαμπρός μου, διότι θα γίνει μεγάλον επεισόδιο. Μας κάνει δηλαδή το μαράζι μας. Δεν μαράζει συμπεθερά. Συμβαίνει τίποτε? Τίποτε. Το ενίκο μη ενδύμω συμπέθερε. Αλληλική! Σταμάτα ρε μάνα μου, πού πάεις ρε μάνα μου? Πάμπη, δεν θέλω να βλέπω, δεν θέλω να ακούω αυτόν τον παραλογισμό. Ρε μωρό μου, είναι εσύ που είπες ότι ο Μάικ μπορεί να μας παίζει θέατρο, τώρα δεν πανησυχείς το. Διότι μπορεί να το εννοεί τελικά. Ρε πελό μου, αύριο παντρευκούμαστε. Τον Οκτώβριο να έχουμε και το μωρού. Μας γίνονται τα όνειρα μας πραγματικότητα. Είναι τούτο που έχει σημασία. Πάμπη μου, δεν θέλω να χάσω τον αδερφό μου. Εν το χάνεις, με φάζω. Αφού είσαι ο μονιόρο μου γεννήθηκε που χάμενος. Πάμπη μου, πες μου πως όλα θα πάνε καλά, πως θα συνέλθει το ουφό μου. Κι αν δεν συνέλθει, θα σου συνεφέρω εγώ με το ζόρι, να έχεις τον λόγο μου. Μαμά, να σου δανείσω λίγο να μας αρκάσουμε. Α, όχι, διά στην οικογένεια από τους σιγάμπρους. Το λίγο να μας κάνει φάρσα, αρέσω τυράκι, θα οδέρνουμε επί ένα μήνα. Ναι, αν δέρνουμε καλό. Εγώ μας τίποτε όμως. Έλα πατέρα, κατέβα πατέρα, σε παρακαλώ, κατέβα. Γεια μου τώρα, καπνιζόμαστε ύστερα, Μάικ μου, να μιλήσουμε, γεια μου. Πατέρα, πρώτα να καπνιστείτε. Καλή χάρη σου. Θεέ μου, κάμε να κατεβεί ο νους του και δώσε μου δύναμη να αντέξω. Γιατί κάμνετε έτσι μητέρα, γιατί? Αν ήσουν και εσύ γονιός θα καταλάβαινες γιατί κάνουμε έτσι. Μάικ, για ποιο λόγο σε στείλαμε στην Αθήνα? Για να σπουδάσω. Ωραία. Ποιος είναι ο σκοπός του ανθρώπου αν τελειώσει τις σπουδές του για πήξει ο νους του? Να σου πω εγώ, Γιώργο μου, να γνωρίσει μια καλή κοπέλα, να παντρευτεί και να κάνει οικογένεια. Μητέρα, μα θα κάνω οικογένεια. Θα έχω τους αδελφούς μοναχούς και τον ηγούμενο της μονής. Όλοι μαζί θα είμαστε. Μια μεγάλη οικογένεια. Τους αδελφούς μοναχούς και τον... Και τον ηγούμενο, πατέρα. Μα επαρεξήγησες μας, συμπεθερά. Αφού ανοίξεις ήρες, θα βρούσουν το στόμα σου, ζωτιφκή. Μα εγώ δεν εννοούσα να βγουν τα πλάσματα από σπίτι τους. Τι εννοούσες καλό? Ας γράψουν το σπίτι μπας στη Πέννη και ας μείνουν δαμέ ως που ζουν. Να το γράψουν μπας στη Πέννη? Έχασε τα άλλα τους παιδιά. Κοίτα να δεις την πεθερά, η καλλιοπίτσα, το βρέφος που να γεννηθεί. Έχουν πολλά χρόνια μπροστά τους. Έχει ο Θεός. Και ο γιος ένα με ένευρισε και ως που η γυναίκα. Σωστά. Και γυναίκα είναι να βρει και σπίτι είναι να βρει. Πώς είπαν οι συμπεθερά? Τίποτε άρρωστο ο συμπεθερός ο Μάικ? Όχι καλέ. Κλαίω που τον είδα, συγκινήθηκα. Ώστε ο κύριος Μάικ να γίνει μοναχός. Εγκαλώ. Επιάμενε εμείς να γίνουμε μπαμπάες. Σου έκανε μια ζούλα. Άντε, αφήστε τον Μάικ τώρα. Εσείς είσαστε έτοιμοι για αύριο? Ναι, και το φόρεμα μου και λαμπάδα. Ο κύριος Σωτηράκης θα βάλει κοστούμι. Εσύ να μου λάβεις ρε παινί, να έρθω στην εκκλησία με το γοντό το μαντελονίν και ακραώ τη λαμπάδα. Έτσι να θέλει και ξουρίσμα, ναι. Μαμπο, τώρα κύψε να με ξουρίζεις. Αχ, αύριο θα είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου. Νομίζω απόψε δεν θα καταφέρω να κοιμηθώ. Μ' αρέσει η δραμόρο μου, θα σε κρατώ αγκαλιά νουλή νύχτα και θα σε ανανουρίζω εγώ. Τάμπο, απόψε θα κοιμηθεί το καθένα σπίτι σας, αν το ξέρεις. Μ' αρέξει, ας αρέ.
Εγώ μαλλική μου χώρισα. Όμω τα μωρά όνα εγώ να το βαφτίσω. Αν το δώκεις του λαμπόρ, τώρα θα σου ξαναμιλήσω. Έχεις το λόγο μας, Σωτηράκη. Εσύ θα είσαι ο τατάς. Τόκα. Τόκα ρε ζιάμπη. Γιατί στέκεστε εμπόδιο στα όνειρά μου? Σκέφτηκες ότι τα δικά σου όνειρα μπορεί για μας να είναι εφιάλτης? Ήθελα να ήξερα ποιος σου έβαλε έτσι η ιδέα να παρακλειστεί σε μοναστήρι. Κανένας, μόνος μου το σκέφτηκα. Ο κύριος με έστειλε σε εσάς, ο κύριος με παίρνει. Εγώ είναι άλλες συμφωνίες που έκαμε με τον κύριο Μάικ. Εγώ συμφώνησα με τον κύριο να σας μεγαλώσω, να σας αναγιώσω με αρχές και να σας ρίψω μάχημους πολίτες στην κοινωνία. Ένα παραμουχώστη στο μοναστήρι. Έχετε άλλα παιδιά για την κοινωνία. Ο κύριος είπε, ο έχων δύο χιτώνας, να δίνει τον ένα στον πλησίον του. Λοιπόν, Μάικ, άκου να σου πω, σε τούτον είναι τελεσίδικο. Αύριο η Πέννη παντρεύκεται. Εντάξει, η μάμα σου μεθαύριο γεννά το αδερφάκι σου. Λοιπόν, η οικογένεια μεγαλώνει. Σου απαγορεύω να κουτσουρέψεις την οικογένεια μας. Πατέρα, αυτή τη στιγμή αμαρτάνεις. Αμάρτησα για το παιδί μου και ο Θεός θα δείξει κατανόηση μεγάλη χάρη του. Λοιπόν, για όνομα του Θεού, θέλω να ετοιμαστούμε για χαρές. Μάρο, σε παρακαλώ, χαμογέλα. Θέλω χαμόγελα. Πάτερ Μιχαήλ. Έτσι ρε, άτε ρε Μιχαλάκη ρε. Έτο ρε, έτο γιο μας ρε. Όχι, σαν τον παπάν του. Να μου, προσεύχεται πάλι. Χρόνια πολλά χαρούμενα, να έχετε με διπένει. Μεν την περνάσει υπόψη σου. Ακούε! Κουλίον από μένα.